Και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο του Ράξνακ που εδώ στα δάση, εδώ στα δέντρα θα δοκιμάσουμε μια καταπληκτική σακούλα πατατάκια bourbon whisky potato chip. Έλα δω ρε! Γεια χαρά και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα ακριβή από το Ράξνακ. Είμαι ο Νίκος, δοκιμάζω πράγματα που δεν έχω ξαναδοκιμάσει ποτέ και κατά κάποιο τρόπο τα δοκιμάζετε κι εσείς μαζί μου. Σήμερα δεν είναι απλώς ένα ακριβή. Έχουμε μία δοκιμή, ένα πάρα πολύ ωραίο challenge με έναν ιδιαίτερο προσκεκλημένο που παρακαλώ αυτή τη στιγμή να περάσει μέσα. Περνάω μέσα. Γεια σας, σουβλακάκια μου. Πώς είσαστε? Γεια σας. Πώς είσαστε? Να μιλήσω φυσιολογικά. Μιλάς φυσιολογικά, εδώ πέρα είμαστε εκπομπή, θα μασουλάμε, θα ακούγονται όλα κανονικά. Λοιπόν, επειδή είναι δικό σου βίντεο, θα σου κάνετε χάρη. Γεια σε όλους, είμαι ο Σουβλάκος. Έχω κανάλι στο YouTube, ASMR. Θα τα βρείτε όλα κάτω στην περιγραφή. Ένα βίντεο που κάναμε στο κανάλι του Σουβλάκου. Το κανάλι του, για να κάνετε ένα subscribe και όλα του εκεί τα συναφή, τα social media, θα τα βρείτε όλα κάτω. Οπότε, αν θέλετε να ακολουθήσετε το φίλο μας του Σουβλάκου, ο οποίος, να το πω, ο άνθρωπος είναι professional wrestler. Τι θα πει αυτό, φίλε Σουβλάκο? Δεν είμαι, ήμουνα. Ίσου, ναι. Καθώς δεν ασχολούμαι πια, ασχολούμαι με άλλα πράγματα πια. Ήμουν pro wrestler, από εκεί ξεκίνησα ως επαγγελματίας παλαιστής ή αλλιώς κατσέρ. Κάνω παραστατική πάλι. Ας το πω έτσι, είναι αυτό το αμερικάνικο σαν το WWE, αν έχετε δει ποτέ. Hello. Που κάνουν ότι βαράνε ο ένας τον άλλον, κάτι με John Cena, Hulk Hogan, κάτι τέτοια έκανα και από εδώ ο φίλος μου ο Ράξνακ, θα ολοκληρώσω, αφήστε με να ολοκληρώσω. Να τελειώσω, θέλω να τελειώσω. Να τελειώσω. Ο φίλος μου ο Ράξνακ ήταν και φαν μου. Φαν, έτσι, και... της περσόνας του Σουβλάκου. Η αλήθεια είναι ότι παρακολουθήσα έτσι ένα από τα promotions που ήταν ο Σουβλάκος, μετά πήγε σε διάφορα άλλα, έχασα και εγώ λίγο το ενδιαφέρον, αλλά τέλος πάντων είδα κάποια στιγμή ότι έχει ένα κανάλι, κάνει κάτι ASMR και τέτοια. Θες να μας πεις, το έχεις πάει σοβαρά, αλήθεια, ας πούμε? Ναι, σοβαρότατα. Δηλαδή, το YouTube κάθε μέρα, όλη μέρα αυτό σκέφτομαι. Έχω πάρει πάρα πολύ στα σοβαρά. Και κάνω, αυτούς που ακόμα αναρωτιούνται, κάνω ASMR videos όπου τρώω μπροστά σε μία κάμερα και ψιθυρίζω μπροστά σε ένα μικρόφωνο. Αυτή είναι η δουλειά μου. Πέρα από όλο αυτό, κάνω, ξεκινάω και κάτι vlogs. Έχω να το πω γι' αυτό, ήδη... τα σου vlogs. Ναι, έχω ήδη κάνει ένα βίντεο κλιπ. Πάω για το δεύτερο. Να το σου. Τόσο καλλιτέχνης, δηλαδή, αρτίστας. Δεν κάνω απ' όλα, δηλαδή με λίγο πολυεργαλείο κάνω απ' όλα. Ναι, γιατί φαίνεται λίγο περίεργο να σου πω την αλήθεια, ναι, από τη σεναριογραφημένη πάλι, γιατί αυτό είναι στην πραγματικότητα, ναι, το cuts. Από όλο αυτό το άθλημα, ας πούμε, των στιβαρών και των δυνατών, ας πούμε, ναι, το γύρισες έτσι στις δοκιμές στο YouTube, ας πούμε, είναι λίγο ένα άλμα, θα έλεγε κανείς, ναι, από το ένα πράγμα στο άλλο. Αλλά εντάξει, έχεις πολλά πράγματα προφανώς. Να... Ο συνδετικός κρίκος είναι ότι στην πάλι ονομαζόμενο Σουβλάκος, ως Αποστόλης Σουβλάκος συγκεκριμένα. Σε ένας παραλληλισμός με τον Μακαρίτη, τον Αποστόλη, ναι, το, ναι, ναι, Σουβλάκο. Ένας παραλληλισμός και λίγο στο υποσυνείδητο να δουλέψει, έτσι. Εμένα ο χαρακτήρας μου ήταν ότι έτρωγα πολλά σουβλάκια, είχα φετίχ με τα σουβλάκια και ότι παίρνω δύναμη με τα σουβλάκια, από τα σουβλάκια, και έδωσα τους αγώνες, τους σημαντικούς μου αγώνες. Όπως ο παπά είχε το σπανάκι, εμείς έχουμε τα σουβλάκια. Ακριβώς. Και έχω μία αίσθηση ότι δεν είναι εντελώς φανταστικός ο χαρακτήρας. Πρέπει να τα ψιλογουστάρεις και στα σουβλακάκια σου. Εννοείται ότι τα γουστάρω, όπως φαίνεται. Ο δήμαρχος του Σουβλάκι City. Φαίνεται Σουβλάκι. Δεν νομίζω να κρύβεται. Κοιτάξτε, παιδιά, θα κάνει flex το merch πάλι ο Σουβλάκος. Λοιπόν, εδώ το merchandise φαίνεται, Σουβλάκι City, καπέλο, μπλούζα, όλα εδώ. Προβλεπέ. Έτσι. Νομίζω μετά από αυτό την αγιογραφία εδώ πέρα που σου κάνω, δικαιούμαι ένα καπελάκι σίγουρα που το έχω έτσι στα μπάρι. Αμέ, ναι. Το βλέπω και πολύ ποιοτικό. Αυτό το βίντεο λοιπόν είναι χορηγούμενο του Σουβλάκο. Είναι χορηγούμενο από το giftbuy.gr. Κοίτα να δεις την έκανε. Παιδιά, να ξέρετε, από αυτούς εγώ δεν παίρνω χρήματα. Θα πάρεις όμως καπελάκι και μπλούζα. Να, ορίστε, έχω και εγώ τα τυχερά μου. Δεν σε χαλάει. Και λόγω αυτού του παραλληλισμού, λίγο ότι υπήρχε μια σχέση φαγητού, κάποια στιγμή θέλεις να κάνω το concept με φαγητό. Έτσι το συνδύασα, το ξεκίνησα πριν ένα χρόνο σοβαρά το κανάλι, σοβαρά τα βίντεο. Πριν λίγο καιρό ξεκίνησα και μουσική καριέρα, κάποια βίντεο κλιπ, ένα βίντεο κλιπ μέχρι στιγμής. Λοιπόν, βασικά, ναι, ήθελα λίγο να κάνουμε αυτή τη συζήτηση, γιατί, ναι, πολλοί κόσμος βλέπει έτσι τα βίντεο και λέει, πω, ξέρω εγώ πώς είναι έτσι αυτός, τι κάνει και τέτοια. Ξέρεις τώρα αυτά που συμβαίνουν, ρε παιδί μου. Ναι, ναι. Αλλά θέλω να πω σε όλους σας που παρακολουθείτε αυτό το βίντεο ότι είναι και μια περσόνα. Κρατήστε, ναι, και αυτό. Δηλαδή ότι ο άνθρωπος που εγώ βλέπω ή που εγώ συναναστρέφομαι τώρα,
τώρα είναι κάτι εντελώς διαφορετικό σε αρκετούς τομείς, αλλά έχει κάποιες ομοιότητες. Είπαμε, η αγάπη για τα σουβλάκια, ας πούμε, είναι κάτι που δεν φεύγει ποτέ. Λοιπόν, τι θα κάνουμε όμως σήμερα? Γιατί σε έφερα εδώ σε ξεμονάχια στις εξοχές, με τα τζιτζικάκια μας και όλα? Γιατί θα κάνουμε ένα πάρα πολύ ωραίο challenge. Θα κάνουμε ένα πάρα πολύ ωραίο challenge, στο οποίο θα πρέπει να βρεις τι είναι αυτό που τρως. Δεν θα έχεις ιδέα τι είναι. Δεν θα σου πω την κατηγορία, δεν θα σου πω τίποτα. Απλώς θα τρως μόνος, θα μου λες τι γεύση έχει αυτό που τρως και αν κατάλαβες ποιο προϊόν είναι. Είναι και λίγο δύσκολα τα προϊόντα γιατί δεν τα έχουμε στην Ελλάδα αυτά. Ελπίζω να μην μου έχεις κάτι αειδιαστικό. Όχι, αειδιαστικό, αειδιαστικό δεν είναι σίγουρα. Θέλω να καταλάβεις απλώς τη γεύση. Εντάξει. Οπότε δεν υπάρχει τίποτα να φτύσεις. Να καταλάβω τη γεύση ή να καταλάβω τη μάρκα. Να καταλάβεις πρώτα τη γεύση γιατί τη μάρκα είναι μάλλον δύσκολο. Δεν τις έχουμε και πολύ εδώ. Εντάξει, είμαι μέσα. Κοίτα, έχει ωραίο μαλλί, το κρύβει. Έχω και ωραίο μαλλί. Έχει δρώσει τώρα, θα μου κάνει το κασκόλ κόλλος. Like για το μαλλί και share και subscribe. Δεν αξίζει. Στο ράξι να κάνει πρώτα. Λοιπόν, είμαστε σίγουροι, δεν βλέπεις. Ναι, και δεν ακούω εσύ σχεδόν. Ωραία. Και εδώ είμαστε με το κορίτσι του Μάη που είναι απέναντι στο πλάκος, έτσι με το μαντίλι του, έτσι κάπως μοιάζει. Θα βλέπετε εσείς εδώ, θα σας γράφω και ποιο είναι το προϊόν, κανονικά όπως κάνουμε στις παρουσιάσεις μας. Ο σουβλάκος θα δοκιμάζει, θα προσπαθεί να μας πει τι είναι αυτό που βρήκε, να δούμε τι επιτυχία θα έχει σε αυτό. Και μετά, όταν θα κάνουμε όλα τα αποκαλυπτήρια και θα βγάλει και ο σουβλάκος το μαντίλι του, ας πούμε, θα κάνουμε και μια, έτσι, ένα μικρό review σε όλα αυτά τα προϊόντα που θα δούμε. Θα ξεκινήσω από αυτό. Δείτε το εσείς. Ο σουβλάκος δεν βλέπει τίποτα. Είναι κάτι ασυνήθιστο, θα το δείτε εσείς που βλέπετε. Για τον σουβλάκο μπορώ να πω ότι μάλλον δεν θα είναι ασυνήθιστη η γεύση, θα είναι λίγο ασυνήθιστο το χρώμα, αλλά δεν το βλέπεις εσύ, οπότε δεν έχει καμία σημασία. Πάρε αυτό στο χέρι λοιπόν, μάλλον δείτε το εσείς πρώτα. Προσπαθώ να καταλάβω μόνο από τον ήχο, όταν μπορεί να είναι. Ένα κοντινό, δείτε το, δεν είναι πραγματικά το χρώμα του εξαιρετικό. Λοιπόν, εδώ. Α, δοκιμάζε. Δοκιμάζεις, ναι. Εντάξει, κατάλαβα τι είναι. Δεν είσαι τόσο σίγουρος, πάρε άλλο ένα. Είμαι σίγουρος, σου λέω. Το ξέρω, το κατάλαβα. Αμέσως μόνο από το σχήμα. Πάρε άλλο ένα, να είσαι σίγουρος ότι έχεις δοκιμάσει και καταλαβαίνεις και τη γεύση. Είμαι σίγουρος ότι θα πει κάτι το οποίο έχω και εγώ στο μυαλό μου, αλλά δεν θα είναι αυτό. Λοιπόν, τι είναι αυτό που τρως, σουβλάκο? Αυτό είναι Doritos. Ναι. Τι γεύση έχει? Α, μου μύρισαν εμένα, χωρίς να έχω δοκιμάσει, παιδιά. Θα δοκιμάσω όμως μαζί στο τέλος. Είναι πολύ απλή, δεν έχει στην ουσία γεύση. Είναι ψηλό άνοστο. Είναι άνοστο, όχι ψηλό άνοστο. Τι χρώμα φαντάζεσαι ότι έχει αυτό που τρως? Να είναι η κλασική με το τσένταρ. Αυτό το κίτρινο που λες εσύ, το κλασικό. Ναι, ναι, το πορτοκαλί αυτό. Λοιπόν, δεν θα την κάνω ακόμα την αποκάλυψη. Okay. Θα δούμε μετά πόσα βρήκες κτλ. Ναι, okay. Ναι, θα τα δεις όλα μαζί. Ναι. Και θα περάσω στο δεύτερο. Και εγώ δεν θα τα δοκιμάσω τώρα. Να ξέρετε ότι αυτά δεν τα έχω δοκιμάσει ούτε εγώ. Έτσι, πιστώ στην παράδοση. Τα δοκιμάζει πρώτα εδώ ο σουβλάκος. Και μετά θα. Περίμενε. Oh, sorry. Δεν τα έχω ανοίξει ακόμα. Και τώρα βλέπετε αυτά εδώ. Δείτε τα καλά. Θυμίζουν μια άλλη πολύ γνωστή μάρκα, αλλά όχι για τα σνακ. Θα ανοίξω το σαβουλάκι. Εν αντιθέσει με μένα, εσείς βλέπετε. Ναι. Όχι. Είστε τα μάτια του σουβλάκου. Πω, μύρισε. Λοιπόν, είναι χοντροκομμένο. Νομίζω ότι είναι ωραίο. Ορίστηκα να το δουν και λίγο οι τηλεθεατές εδώ από κοντά. Δεν ξέρω αν παρακολουθείς Ράκνακ, που λες ότι παρακολουθείς, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Θα έχεις δει ότι κάνουμε πάρα πολύ ωραία κοντινά. Πατατάκι. Πατατάκι. Σε αυτό έπαιζες μέσα, μπορώ να το πω τώρα. Αυτό έχει γεύση. Έχει, ναι, είναι κάτι ιδιαίτερο. Η ερώτησή σου είναι. Η ερώτησή μου είναι τι γεύση έχει. Το κάνεις σε barbecue. Barbecue, Και μπορείς να μαντέψεις τι μάρκα είναι. Να απολέεις. Όχι, εντάξει, δεν είναι, αλλά είναι, ρε παιδί, δεν πάει ο νους πραγματικά. Ναι. Barbecue, λέει. Γίνεται να αλλάξω. Να πω έτσι στην τύχη, έστω. Να πεις στην τύχη, ναι. Μήπως είναι hand cooked kettle cheese. Δεν είναι πάλι. Εντάξει. Θες να δοκιμάσεις λίγο ακόμα, μήπως. Οπότε λες barbecue, Λέω barbecue. Θα εξηγήσω γιατί μπορώ να καταλάβω. Μου έρχεται και τη ρίλα. Τώρα. Όχι. Καλά, είσαι πιο καλά στο barbecue νομίζω. Αλλά και πάλι απέχει λίγο. Λοιπόν, δεν πειράζει. Τουλάχιστον βρίσκει τα πατατάκια. Γιατί είσαι λίγο κρύο, ναι, αλλά δεν πειράζει. Okay. Και πάμε και στο τρίτο και τελευταίο. Έτσι, λίγο να μην σας κουράζω. Εσείς οι τηλεθεατές μπορείτε να δείτε ότι είναι αυτό και το οποίο το έχω δοκιμάσει σε άλλο βίντεο, σε ένα ταξίδι που είχα κάνει. Αυτά τα προϊόντα καταρχήν και τα τρία που έχω τα βρήκα στην Ελλάδα. Απλώς είναι τα δύο από φραγμένα περίπτερα. Το άλλο είναι από ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ, θα σας πω. Δείτε λοιπόν αυτό, να ανοίξω. Και ήταν και τα αγαπημένα μου μια άλλη γεύση από το ίδιο πράγμα που έχω φάει. Δείτε το πως είναι μέσα και ένα από κοντά πριν το πάρει στα χέρια του και το εξαφανίσει ο σουβλάκος. Αυτό μου ήρθε ήδη η μυρωδιά του. Σου ήρθε? Θες να μυρίσεις λίγο καταρχήν? Είναι έντονη, ναι. Για δώσε. Λοιπόν, ορίστε, αυτό εδώ είναι. Αυτό δεν σου λέει τίποτα, είμαι σίγουρος, στο σχήμα. Λοιπόν, αυτό είναι όντως μπαρμπεκιού. Πάπρικα, μωρείτε. Τι είναι, μπορείς να σου πάει το μυαλό καταρχήν από το. Καταρχάς, γιατί το λέω στην αρχή λάθος το καταρχήν. Μπορεί να σου πάει το μυαλό τι μάρκα είναι αυτό που τρως, τι πράγμα είναι. Όχι, Μήπως είναι 3D. Όχι, εντάξει, είναι ίσως το πιο κοντινό πράγμα που θα μπορούσαμε να έχουμε. Πάρα λεπτά. Μην είμαι τσιγκούνη. Για δώσε. Καλά, εννοείται ότι όλα αυτά θα τα διαλύσουμε μετά όταν θα κλείσουν οι κάμερες. Απλώς να κάνουμε και τη διαδικασία. Αλλά είναι έτσι πολύ μπαρμπεκιού, πολύ έντονη. Μη σου πω και μου έρχεται και κέτσαπ.
Και κέτσαπ. Κέτσαπ μου έρχεται, ναι. Πολύ κέτσαπ μου έρχεται και πάπρικα. Τσιμπάει. Κοίτα τι θα κάνουμε τώρα. Θα τα κρύψω λίγο για να τα βλέπεις ένα-ένα. Και θα σου πω να βγάλεις το τσεμπέρι σου. Τώρα μπορείς να βγάλεις το μαντίλι σου. Ωραία. Γιάννη μου, το μαντίλι σου. Να σε κάψω, Γιάννη μου, να σαλίψω λάδι μου. Να σαλίψω μέλι, τι λέγε, δεν θυμάμαι. Ναι, εντελώς λάθος. Λοιπόν, το πρώτο που έφαγες και αναδιώσεις και είπες ότι είναι ντορίτος. Ήταν όμως εντελώς άνοστο. Ναι, είναι κλασική γεύση, είναι με αλάτι δηλαδή. Ναι, το ήταν... πρώτο λοιπόν είναι αυτό εδώ. Αυτό είναι? Ναι. Ελά ρε, ήμουν σίγουρος ότι ήταν ντορίτος. Ήταν, όντως αυτό το βρήκες, ήταν δηλαδή μικρά είναι έτσι. Μπλε καλαμπόκι. Είναι από μπλε καλαμπόκι και εγώ δεν ήξερα ότι υπάρχει. Εγώ ξέρω ότι το μπλε καλαμπόκι θεωρείται γλυκό πολύ. Δεν ξέρω, εδώ πάντως από ό,τι φαίνεται δεν είναι. Καταρχήν να δοκιμάσω κι εγώ. Ναι, φάε. Ωραία. Γιατί δεν δοκίμασα καθόλου. Εγώ ξέρω ότι το μπλε καλαμπόκι είναι ένα ηθαγενές έτσι καλαμπόκι. Αν το δείτε, στην πραγματικότητα είναι πιο πολύ μοβ, ένα τέτοιο πράγμα βγαίνει. Ναι, είναι. Εγώ δεν ήξερα καν ότι υπάρχει τέλος πάντων. Δηλαδή, εγώ ήξερα ότι υπάρχει μπλε καλαμπόκι. Και θεωρείται γλυκό πολύ αυτό το καλαμπόκι. Το μαγειρεύουν στην Νότια Αμερική. Να ξεκινήσω και να πω ότι είναι πολύ τραγανά, έχουν ωραία υφή, ωραίο τέξτουρο, πώς να το πω. Αλλά όντως η γεύση είναι σαν χαρτί, είναι πολύ απλή, ρε παιδί. Είναι ανύπαρκτη. Είναι άνοστος. Θα πω βέβαια ότι είναι πάρα πολύ ωραίο εφέ να πάει να τα βγάλεις κάπου, να έχεις παρέα στο σπίτι, ας πούμε, να πιείτε κανένα μπυρίσα. Είναι πάρα πολύ ωραίο εφέ, δηλαδή είναι φεντζίδικο να το βγάλεις. Όμως ταιριάζει σίγουρα με μια σαλτσούλα για να μην τρώτε κάτι, να το βουτάτε σε ένα dip, ας πούμε, για να μην τρώτε έτσι κάτι πολύ σκέτο. Εγώ λοιπόν στα Jimmy's Supreme Nachos Salted Blue Corn θα βάλω ένα 5,5. Δεν είναι κακό προϊόν, έτσι ποιοτικά είναι καλό, αλλά προφανώς και δεν σε ενθουσιάζει γιατί είναι κάτι σχετικά απλό. Να βάλω και εγώ βαθμολογία. Γιατί εννοείται. Και εγώ στα βίντεο μου βάζω, κάνω reviews, φάση έτσι βαθμολογώ. Βάζει και ο προσεκτημένος πάντα βαθμολογία. Ένα. Και πολύ άσο. Είναι. Και πολύ λες, είναι. Και έλεγα ότι εγώ είμαι αυστηρός. Και πολύ είναι, γιατί πόσο το πήρες? Δεν θυμάμαι καν. Να έχει 1,5 ευρώ τουλάχιστον. Εγώ και παραπάνω πενέχει. Σίγουρα και 2. Είναι παιδιά. Δεν είναι value for money. Είναι ρε παιδιά. Πάντως μεγάλη συσκευασία, έχει αρκετά μέσα. Νομίζω ότι είναι όντως αυτό που είπες, ότι πρέπει να πάει σε συνοδεία με κάτι. Με nachos, cheese και όλα αυτά. Μόνα τους δεν λένε τίποτα. Τίποτα. Και θεωρείται και το μπλε καλαμπόκι γλυκό. Ναι. Και δεν έχει ούτε. Δεν έβγαλε ούτε αυτό. Κάτι. Είναι απλά άνοστο. Ωραία. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Ναι. Το δεύτερο λοιπόν που έφαγες και αναρωτιόσουν τι είναι. Είναι μια πάρα πολύ γνωστή μάρκα από whisky. Jack Daniels. Είναι Jim Beam, το JMB που λέγαμε. Bourbon Whisky Potato Chips. Βέβαια. Το είπε στο barbecue, original barbecue λέει. Απλώς ήθελα να δω αν θα καταλάβεις κάτι από Jim Beam και αν έχει όντως καμιά σχέση με whisky. Είναι barbecue τα πατατάκια, οπότε εδώ το βρήκες, θα σου δώσω αυτό. Πιο έτοιμο. Αλλά δεν ξέρω. Ναι, προφανώς και έχει. Λοιπόν, εμένα να πω ότι θυμηθείτε κάτι Guinness Birds που παίρναμε ή αυτά τα χοντροκομμένα τα άλλα που έχουμε, τα τόρες που δοκιμάζαμε παλιά. Έχουν τέτοιο στυλάκι και μου αρέσουν τα χοντροκομμένα πατατάκια. Και έχουν πολύ αλάτι και το πράγμα αυτό, αυτά τα καρικεύματα, πώς να το πω. Αυτά είναι όντως ωραία, πολύ ωραία. Και γλυκίζουν. Εγώ νομίζω ότι εδώ πρέπει να εντοπίσουμε το whisky. Στη βγάζουν μια γλυκύτητα, πώς είναι όταν τρώζε, παιδί μου, κάτι μπέργκερ με Jack Daniels, ας πούμε. Σου βγάζει μια τέτοια γλυκύτητα. Καραμελωμένο κρεμμύδι θα είναι. Όντως αυτά είναι πολύ ωραία. Πώς θα τα βρει, ξέρεις. Παιδιά, αυτά να είναι πω όντως ωραία. Ότι αυτό το βρήκα σε μεγάλο σούπερ μάρκετ, θα το πω. Σκλαβενίτη δεν είναι προφανώς χορηγούμενα. Τι έχει μέσα αυτό, παιδιά. Θα σας πω. Χειροποίητα πατατάκια με καυτή γεύση σος μπάρμπεκι και whisky bourbon. Άρα έχει όντως και whisky. Μέσα πατάτα ηλιέλαιο, ζάχαρη καπνισμένη σε ξύλο βελανιδιά. Αλεύρι ρυζιού, εντάξει και τι δεν έχει μέσα. Jim Beam Kentucky Straight Bourbon Whisky. Αποξηραμένο. Καλά, έχει πάει σε άλλο αυτά επίπεδο. Αυτά είναι όντως ωραία και θα τα έτρωγα. Οπότε μπορεί να σταματήσει. Άνετα. Και πιστεύω αν κάνει 3 ευρώ, ίσως να τα δίνα κιόλας. Παιδιά, αξίζει. Και μόνο για μόνο επειδή το βρήκες και σου άρεσαν κιόλας, θα τα πάρεις φεύγοντας μαζί. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη χορηγία. Γι' αυτό λοιπόν θα σε κεράσω εσένα και τους τηλεθεατές σου. Τηλεθεατές! Τι έγινε, γίνομαι τηλεοπτική. Τηλεόρασα. Αυτό εδώ, αυτό εδώ. Άλλους καλεσμένους δεν θα πλησιάσει ποτέ το μικρόφωνο του σουβλάκου. Μήπως μετά από αυτό τα λιγουρεύεστε. Τα λυμπίζεστε. Τα ζαχαρώνετε. Λοιπόν, οπότε να βάλουμε μια βαθμολογία. Ναι. Εγώ θα τους βάλω ένα 8,5, θα το τολμήσω. Μ' αρέσουνε. Θα πήγαινα και για παραπάνω. Απλώς έχω φάει κάτι πατατάρες φοβερές και μπορεί να κάνει μια αναδρομή στα επεισόδια να το δεις. 8,5 όμως είναι πάρα πολύ καλός βαθμό για Σαράξνακ. Ό,τι περνάει το 7, εγώ το θεωρώ κορυφαίο και μπορεί να το αγοράσουν όλοι. Και εγώ επίσης ένα 8 γεμάτο, δυνατό 8 plus. Solid rock. Πολύ ωραία, παιδιά. Είναι. Δεν έχω ξαναγνώρισει αυτή τη γεύση, δεν απλά barbecue. Είναι με ζάχαρη
Καπνιστή σε βελανιδιά. Σε βελανιδιά, σε τίμιο ξύλο, δεν ξέρω τι κάνει. Είμαστε και στο δάσος εδώ πέρα, είναι καταπληκτικό. Λοιπόν, τρίτο, σου βλέπω, τρίτο. Το τρίτο δεν μπορούσε να καταλάβει μάρκα. Είπε μια μάρκα μάλλον, αλλά δεν έπεσε μέσα προφανώς. Ναι, είπα ότι ήταν. Ότι είδε και εκεί μπάρμπεκιου. Παπρικά, μπάρμπεκιου, πιο δυνατή. Ωραία. Το τρίτο λοιπόν πράγμα είναι τα hula hoops. Είναι τα big hoops. Με spicy chili γεύση. Θα θυμάστε ότι είχαμε δοκιμάσει hula hoop, μάλιστα big hoops κιόλας, καπνιστά με κάτι barbecue, νομίζω ήταν στο επεισόδιο το χριστουγεννιάτικο από το Λονδίνο, που τα είχα πάρει από εκεί. Αυτά τα βρήκα και εδώ σε ένα ψαγμένο περίπτερο, όπως και τα μπλε nachos. Θα δοκιμάσουμε εδώ. Έχουν πολύ ωραίο χρώμα, μου αρέσουν σαν δαχτυλιδάκια. Είναι, δηλαδή, κάνεις και πρώτα, σιγά μου κάνεις αυτά. Και τα συγκεκριμένα κανονικά, να ξέρεις, σου βλέπω ότι τα hula hoops είναι και λίγο μικρότερα. Απλώς τα big hoops είναι τα μεγάλα και τα πιο τραγανά, ας πούμε. Παιδιά, ωραία, ναι. Έχουν ωραία γεύση. Και είναι πάρα πολύ έντονη. Θα πω εγώ τι θυμίζουν. Το spicy, το chili. Γενικά αυτή την καυτερότητα την καταλαβαίνεις ως είναι τα πατατάκια με ξύδι. Πρόσφατα σε ένα επεισόδιο με την Under Gaming Pro είχαμε δοκιμάσει κάποια πατατάκια. Θυμίζουν κάτι τέτοιο. Όπως οι πίκλες, το ξύδι. Μια τέτοια γεύση έχουν. Κρεμμύδι έρχεται πολύ, όπως είχα πει. Κρεμμύδι. Έρχεται όντως πολύ το ξύδι τώρα που το. Αλλά έχουν πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραίο crunchiness. Βλέπετε και τον σουβλάκο από εδώ μέσα. Δείτε τον. Ωστόσο δεν νομίζω ότι ήταν καλύτερο από τα Jim Beam νωρίτερα. Εγώ πιστεύω κοντράρουν άνετα. Κοντράρουν άνετα. Θα δώσω και εγώ από τώρα βαθμολογία, πάρα και σκέλα. Δίνω και εγώ ένα οκτάρι, ωραίο πλάσ. Λοιπόν, εγώ εδώ θα πέσω. Αν και εντάξει, θα τρώω έτσι προφανώς. Και σου αφήνουν όντως, αν φας μερικά, καταλαβαίνεις πόσο καυτερά είναι. Εγώ θα τους βάλω ένα 7,6. Μπορεί να ακούγεται αυστηρό, αλλά να ξέρετε, το ξέρετε μάλλον όσοι παρακολουθείτε συχνά, ότι το 7,6 είναι και κάποιους βαθμούς. Απλώς θεωρώ, μια και τα είχαμε και κοντά το ένα με το άλλο, ότι τα Jim Beam ήταν λίγο καλύτερα. Αυτά για την ώρα. Θα ήθελα, αν μην ξεχάσετε, να πάτε σίγουρα στο κανάλι του Σουβλάκου να δείτε μια συνεργασία που κάναμε και εκεί. Ελπίζω να έγινε δηλαδή, και να επιβιώσαμε από αυτό. Να πάτε να κάνετε όλα τα συναφή, να δείτε πρώτα αυτό το περιεχόμενό του, γιατί παίζει να το γουστάρετε. Και αν το γουστάρετε, να κάνετε σίγουρα like, να μπείτε σε όλα τα social, θα τα βρείτε από κάτω. Και εδώ που είμαστε, μην ξεχνάμε ότι εδώ πάνω θα δείτε, έχουμε ένα καταπληκτικό Facebook που μοιραζόμαστε πράγματα και θάματα, όχι μόνο δικά μας, αλλά και άλλων δημιουργών, μεταξύ αυτών και ο Σουβλάκος. Εμείς τον κάνουμε shout-out, αυτός δεν μας έχει κάνει ακόμα. Έχουμε Instagram, που εδώ μπορεί να είχατε δει ακόμα και από τη σημερινή συνάντηση κάποια backstage, οπότε δεν θα σας ήταν τόσο άγνωστο, οπότε για backstage και πράγματα έτσι πιο αποκλειστικά μπείτε και στο Instagram. Και εδώ που είμαστε στο YouTube, αν σας αρέσει αυτό το περιεχόμενο που βλέπετε και κάτι τέτοιες φάτσες, πατήστε τώρα ένα subscribe και το κουδουνάκι δίπλα για να μην χάνετε τις ειδοποιήσεις κάθε φορά που ανεβαίνει καινούριο βίντεο. Λοιπόν, εγώ να πω πρώτα απ' όλα, να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Ράξινακ. Έχει ήδη, εκτός από το shout-out που συνεχίζει να μου το κοπανάει, θα έχει και καπελάκι και μπλουζάκι. Αυτά έτσι. Είναι. Ελπίζω να βγαίνει σε μεγάλα μεγέθη. Ένα μεγάλο βγαίνω. Ευχαριστώ που βρίσκομαι, που με κάλεσε στο καναλάκι σου. Εύχομαι τα καλύτερα. Βγαίνει ήδη το καναλάκι σου, το προσέξατε αυτό, έτσι. Το καναλάκι του. Το γλυκούλι. Και τώρα, Σουβλάκο, δεν ξέρω αν ξέρεις πώς κλείνουμε τα βίντεο και θέλω να το κλείσουμε έτσι μαζί. Οπότε, μέχρι το επόμενο συνακριβείο από το Ράξνακ, keep talking!